τη συζήτηση σήμερα, λίγο πολύ λένε ότι εσείς θα είτε ψηφίσει ως βουλευτές. Εσείς θα είτε ψηφίσει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είπαν ακριβώς αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μετακατάσταση της Πάρινθας προβλεπόταν σε ένα νομοσχέδιο που είναι τώρα νόμος και ήρθε πρόσφατα στη Βουλή, ότι μετά από δικές μας ενέργειες απεσήρθη η διάταξη της μετακατάστασης της Πάρινθας. Άρα δεν το ψηφίσαμε, άρα όχι μόνο δεν το ψηφίσαμε, αλλά κάναμε και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μην ψηφιστεί αυτό, άρα απεσήρθη από τη Βουλή, άρα αυτό δεν ισχύει. Δεύτερον, εδώ έγινε μια συζήτηση, εγώ θεωρώ, πάρα πολύ οικοδημητική. Θα έπρεπε να είχε γίνει και... Η Άγνοια είναι ο χειρότερος νομοθέτης, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια ιδιαίτερη αδυναμία. Δεν συμβαίνει αυτό. Να τα πούμε όμως από την αρχή. Εδώ η σημερινή συνάντηση, η οποία ήταν γόνιμη τελικά, διότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ξαφνικά κατάλαβαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο Λουτράκι. Σχεδόν οι περισσότεροι. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα της απειλής, του κλεισίματος της επιχείρησης του καζίνου Λουτραχίου, όπου απειλούνται να βρεθούν ξαφνικά στην ανεργία 1.300 εργαζόμενοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό θέμα, σύν τις όποιες προεκτάσεις μπορεί να έχει. Τις οικονομικές εννοώ, των περιφερειακών συνεργατών του καζίνου. Εμείς ως τοπικοί βουλευτές δεν το βλέπουμε το θέμα για πρώτη φορά. Κάποιοι το βλέπουν γιατί δεν έχουν ασχοληθεί βεβαίως, έτσι. Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν πολλάκις, ακριβώς εκφράζοντας αυτή την αγωνία της ιδιαίτερης επικινδυνότητας που έχει η οικονομική πορεία του καζίνου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει ιδιαίτερες συσκέψεις με το Υπουργείο γύρω από αυτό το θέμα. Και το γεγονός ότι δεν ευνηδιαστήκαμε από την τροπολογία που εισήχθη τελευταία στιγμή έγινε ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι ήμασταν γενικώς πανέτοιμοι και γύρω από αυτό το θέμα το οποίο το εξετάζαμε. Εγώ να διαβεβαιώσω ότι ήταν ένα δύσκολο θέμα και ότι γνωρίζω τα συμφέροντα γύρω από αυτήν την ιστορία είναι πάρα πολλά. Καταφέραμε και ανατρέψαμε μια οργανωμένη επίθεση εναντίον του καζίνου Λουτρακίου. Κυρίως όμως εμάς μας ενδιαφέρει η τύχη των 1.300 εργαζομένων. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο, διότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα βάλουν σε τάξη τα οικονομικά του καζίνου, τις πράξεις και παραλήψεις του και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία, κατά τη δικιά μου αντίληψη, θα έπρεπε να είχε ήδη φροντίσει μετά από θεματικά της για τις κρίσιμες εποχές και δύσκολες, το οποίο δεν συνέβη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τη λειτουργία, γιατί κυρίως υπάρχει αυτός ο τεράστιος οικονομικός αντίκτυπος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε ένα τοπικό οικονομικό μαρασμό. Και αυτό φυσικά δεν το θέλουμε. Λέμε λοιπόν ότι είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και κυρίως επαγρυπνούμε. Και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι η κατάθεση προτάσεων μέσω από την εναγώνια αναζήτηση των τοπικών φορέων προς εμάς τους βουλευτές, οι οποίοι προφανώς και είμαστε στις επάλξεις μπροστά και θα καθοδηγήσουμε αυτή την ιστορία. Και αυτό είναι που ζητάμε και το υποβάλλουμε σαν αίτημα και στην τοπική κοινωνία, ότι είμαστε δεκτικοί στις όποιες πληροφορίες, επιπλέον αυτό που έχουμε, στις όποιες προτάσεις για να μπορέσουμε το θέμα να το στηρίξουμε. Τώρα για το θέμα που τέθηκε του ελληνικού. Είναι επικός αστείο, θα έλεγα, με την έννοια ότι το ελληνικό είναι μια μνημονιακή υποχρέωση, η οποία ψηφίστηκε ως σύμβαση, μάλλον σχεδιάστηκε το 2013. Αυτή τη σύμβαση εμείς καθυστερήσαμε να την ψηφίσουμε, να την κυρώσουμε στο Κοινοβούλιο και κατηγορηθήκαμε αντιπολιτευτικά ότι δεν βοηθάμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το κάναμε βελτιώνοντας κανόνες και συνθήκες οικονομικούς, όντως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και λειτουργικότητας. Το καζίνο λοιπόν ήταν ένα κομμάτι αυτής της σύμβασης που είχε ψηφιστεί από το 2013 και δεν μπορούσε να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως στην πορεία είναι κάποια δεδομένα της λειτουργικότητας αυτής της επιχείρησης να διαφοροποιηθούν. Ένα τελευταίο επιχείρημα είναι ότι και σύμφωνα, γιατί εκφράστηκαν απόψεις σχετικά από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν και το θέμα, είναι ότι το καζίνο, η λειτουργία του καζίνου δεν θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχεδόν καθόλου για το καζίνο του Λουτρακίου. Και δεν το λέω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο από τους βουλευτές. Το λένε οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, που το πρόβλημά τους δεν είναι το καζίνο του ελληνικού, είναι το καζίνο της Πάρινθας. Το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται κυρίως στον ανταγωνισμό που δημιουργείται ανάμεσα στα δύο καζίνα, Πάρινθας και Λουτρακίου. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ αλληλέγγυοι να στηρίξουμε με επιχειρήματα και προτάσεις και ενδεχόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη που μπορούμε να παράσχουμε σε αυτή την ιστορία για να τελειώσει και να μην μπλέξουμε σε μια τέτοια τραγωδία. Περισσότεροι δήμαρχοι, όπως είδαμε εδώ και οι παρευρισκόμενοι, αφήνουν να εννοηθεί ότι εσείς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ως βουλευτές της τωρινής Βουλής ψηφίσατε την τροπολογία αυτή. Τι ισχύουν από αυτά?
καλησπέρα σας και καλή χρονιά εύχομαι με υγεία σε όλους και δύναμη. Θα ξεκινήσω με μια αναφορά όπως έκανα και μέσα, γιατί νομίζω αυτό πρέπει να κάνουμε. Και στο Γιάννη τον Κίκα, ο οποίος ήταν, όπως ξέρετε πολύ καλά, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, αλλά και γραμματέας του Σωματείου των Εργαζομένων του Καζίνο. Και νομίζω ότι πρέπει να το μνημονεύσουμε για τους αγώνες που είχε κάνει και σε συνέχεια αυτών των αγώνων είναι και η πρόσκληση που είχαμε σήμερα από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Καζίνο και την Ομοσπονδία, καθώς και το Δήμο. Εμείς έχουμε φανεί αντάξει και θα συνεχίσουμε να φαινόμαστε αντάξει και να το αποδεικνύουμε αυτό απέναντι και στη λειτουργία του Καζίνο και στην διασφάλιση των εργαζόμενων, αλλά και στην παρουσία μας εδώ όποτε υπάρχει ανάγκη. Στο ερώτημά σας, να πω ότι πολύ πρόσφατα, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπήρξε η απόσυρση του άρθρου 111, το οποίο προέβλεπε τη μεταφορά και τη μετεγκατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας σε θέση η οποία θα είναι εκτός των ορίων της Αττικής. Αλλά μπορεί να πάνε επανάρθει. Θα σας πω. Αποσύρθηκε διότι πρώτον είχαμε εγκαίρως κάνει μια συλλογική προσπάθεια ως βουλευτές Κορινθίας και συναντηθήκαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και τεκμηριωμένα για λόγους νομικούς, για λόγους οικονομικούς, για λόγους αθέμητου ανταγωνισμού, χωρίς να παίρνουμε θέση μεταξύ των ιδιοκτησιών και των συμφερόντων της Πάρνηθας και του Λουτρακίου, αλλά για λόγους αθέμητου ανταγωνισμού που θα δημιουργούσαν πρόβλημα επιβίωσης στο καζίνο Λουτρακίου, αλλά και για το βασικό λόγο των εργαζόμενων, των προμηθευτών και όλη τη αλυσίδα που συνεπάγεται για τη λειτουργία του καζίνου, είχαμε εξηγήσει ότι δεν πρέπει να έρθει. Ήρθε και πάλι τεκμηριωμένα επιμείναμε και αποσύρθηκε. Επομένως, νομίζω ότι ήμασταν σε εγρήγορση, νομίζω ότι ήμασταν εγκαίρως στην παρέμβασή μας και ότι σε περίπτωση που επανέλθει θα κάνουμε το ίδιο. Η αρμόδια υφυπουργός, κυρία Παπανάτσιου, δεσμεύτηκε ότι ακόμα και αν επανέλθει μια τέτοια περίπτωση και μια τέτοια διάταξη, θα έχει προηγηθεί και το απαιτούμε και εμείς αυτό, ότι σε περίπτωση που κάποια στιγμή επανέλθει, αν επανέλθει, θα υπάρξει σοβαρή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και την Ομοσπονδία των Καζίνων και τους βουλευτές και τους δημάρχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Καζίνου Λουτρακίου και των εργαζόμενων. Επομένως, αυτή είναι η πραγματικότητα και όσον αφορά το ελληνικό, που αναφέρθηκε μέσα, γιατί ένα ψήφισμα το οποίο κυκλοφόρησε ήταν πολύ καλό, πολύ πλήρες και το στηρίζουμε.